Με μεγάλη επιτυχία, ο ιδιαίτερα δραστήριος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης διοργάνωσε χθες σε γνωστό κέντρο διασκέδασης της περιοχής τον ετήσιο χορό του. Τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου διασκέδασαν μέχρι αργά σε ένα γνήσιο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι. Σήμερα έχουμε τον ετήσιο χορό μας και υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Συμμετέχουν τα δύο τμήματα που έχουμε, το χορευτικό τμήμα και το τμήμα της χορδίας. Για πρώτη φορά βραβεύουμε τα παιδιά των συναδέλφων τα οποία εισήχθησαν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα για το 2017. Να πούμε ότι μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μας, μέρος των εσόδων θα διατεθούν και το μικρό Αλέξανδρο, όπως επίσης πήραμε απόφαση να χορηγήσουμε με εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτικά παιχνίδια και αναλώσιμα υλικά τα δύο νηπιαγωγεία της Μάνδρας και το ένα δημοτικό, τα οποία έπαθαν καταστροφές μετά τις βοφωνικές πλημμύρες. Εμείς να πούμε ότι ως εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και ειδικότητες, ζούμε στο δημόσιο σχολείο, ζούμε από το δημόσιο σχολείο, γι' αυτό το στηρίζουμε. Πιστεύω ότι το δημόσιο σχολείο αυτή τη στιγμή κρατιέται χάρη στο φιλότιμο του Έλληνα εκπαιδευτικού. Έχουμε χρέος απέναντι στην κοινωνία, έχουμε ένα χρέος απέναντι στα παιδιά μας, έχουμε ένα χρέος απέναντι στους μικρούς μας μαθητές.